Ωραία, έχουμε δίπλα μας τον προπονητή του Κεραυνού, τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Coach, συγχαρητήρια για τη μεγάλη σας νίκη. Ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, κλειστό με τις δύο ομάδες. Αν και η ΑΕΚ σε κάποια φάση κατόρθωσε και πήρε 16 πόντους διαφορά, επιστρέψατε με το πείσμα, με το πάθος σας και με τον Willis. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, δεν πήγαμε καθόλου καλά, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο. Η αξιωμάδα δεν έχει ούτε αγωνιστικό ρυθμό. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς τον τελευταίο καιρό και δεν είχαμε καθόλου διάρκεια στο παιχνίδι μας. Ανακατεύοντας την τράπουλα, βρήκαμε ένα σχήμα το τελευταίο δεκάλεπτο. Με τον Γουίλις που έδωσε πάρα πολλές λύσεις στην επίθεση και με τον Κορονίδη, ο οποίος ήταν έτοιμος το τελευταίο δεκάλεπτο να μας δώσει αυτά τα μεγάλα σουτ. Και καταφέραμε να πάρουμε μια πολύ δύσκολη νίκη απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το κλειδί της νίκης αυτό δηλαδή ήταν, θεωρείτε, ο Γουίλις αυτό το που είπα, αυτό το δεκάλεπτο. Νομίζω το κλειδί της νίκης ήταν ότι η ομάδα δεν σταμάτησε να πιστεύει παρά τους 16 πόντους που ήταν πίσω. Η ΑΕΚ είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα, δεν είναι εύκολο να έχει καλύψει 16 πόντους. Αλλά αυτό που είχαμε στο μυαλό μας και είπαμε και στα παιδιά στο τέλος είναι ότι εντάξει, βρεθήκαμε στην ίδια θέση πριν ένα μήνα, κερδίζαμε 16 πόντους στην ΑΕΚ και καταφέραμε και χάσαμε. Είναι καλύτερα η ΑΕΚ κατάφερε να μας κερδίσει. Τώρα ο τροχός γύρισε ξανά και θα έλεγα στις ίδιες συνθήκες με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, αν και υπάρχουν ακόμα αγωνιστές μπροστά σας, έχετε την πρώτη θέση στο χέρι σας τουλάχιστον. Έχουν μείνει άλλα 4-5 αγωνιστικές. Όλοι είναι τελικοί για εμάς. Σίγουρα, αν κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, τερματίζουμε πρώτοι. Αλλά πραγματικά δεν θα σταθώ ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη θέση. Είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να κερδίσει και η μία την άλλη, και εδώ και στη Λάρνακα. Είναι πολύ καλοί οι παίχτες. Είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα συγκέντρωσης. Το σημαντικό που θέλουμε είναι να έχουμε υγεία, ώστε να προπονηθούμε κατάλληλα για να παρουσιάσουμε το πρόσωπο που χρειάζεται. Ήταν η πρώτη φορά σήμερα, μετά από πολύ καιρό, που είχαμε όλο το ρόστερ. Κάποια παιδιά από μόνα τους εθελοντικά ήθελαν να παίξουν, αν και ακόμη δεν ήταν έτοιμοι. Και νομίζω αυτό δείχνει τη διάθεση που υπάρχει στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Έχουμε δίπλα μας και τον Δημήτρη τον Κουκούη, τον προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ. Κόουτς, καλησπέρα. Και ένα παιχνίδι που το είχατε στα χέρια σας στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Δυστυχώς δεν φτάσατε μέχρι την νίκη. Σίγουρα θα έλεγα δεν αντέξαμε μέχρι το τέλος. Αν και 2-3 λάθη επιθετικά. Μπορούσαμε να βάλουμε 2-3 φάσεις καλές που ήταν καλές, με καλή προοπτική. Δεν σκοράναμε και 2-3 φάσεις που μπορούσαμε να μην δεχτούμε καλάθια. Δεν παίξαμε 6-1 άμυνα. Μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε π.χ. τα φάουλ. Εντάξει, τα παιχνίδια αυτά κρίνουν τις λεπτομέρειες. Το κακό σήμερα ήταν ότι εγώ είμαι 5 χρόνια στην Κύπρο. Με ξέρεις, δεν μιλάω ποτέ για διαιτησία. Συγχαρητήρια στον Κεραυνό γιατί αντέδρασε και γύρισε ένα παιχνίδι, νομίζω, μείον 14 πόντους. Μείον 16, ναι, συγχαρητήρια. Αλλά σήμερα από την αρχή του παιχνιδιού δυστυχώς είχαμε μεγάλο πρόβλημα γιατί μας βγάλαν έξω το ψηλό μας, φορτώσαν τους ψηλούς μας σε φάουλ. Αδικαιολόγητα νομίζω, ξέρω το ποιόν του Βερεμέγκο και είμαι σίγουρος γιατί τον ρώτησα, δεν είπε τίποτα στον διαιτητή. Δυστυχώς αυτό ήταν ένα μελανό σημείο του ντέρμπι γιατί πολλά ντέρμπι τόσα χρόνια στην Κύπρο, όλα τα ντέρμπι μεταξύ της Άκη και του Κεραυνού είναι τρομερά παιχνίδια, ανταγωνιστικά παιχνίδια, κρίνονται στις λεπτομέρειες. Όμορφο θέαμα, καλό μπάσκετ, έξυπνο μπάσκετ. Και είναι κρίμα να χαρακτηρίζονται τέτοια μάτς και να κρίνονται τέτοια μάτς, σε εισαγωγικά κρίνονται από την αρχή του αγώνα με τέτοιες αποφάσεις. Και πάλι συγχαρητήρια στον Κεραυνό, συγχαρητήρια στους παίχτες μου γιατί με τόσα προβλήματα είχαμε να διαχειριστούμε. Παίξαμε με σχήματα κοντά, με small ball που λέμε και μπορέσαμε και πήραμε και διαφορά μεγάλη. Δυστυχώς κάποιες λεπτομέρειες δεν μας άφησαν να διαχειριστούμε σωστότερα το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου ακόμη μια φορά γιατί τα δώσαν όλα σε ένα γήπεδο πολύ δύσκολο με ένα αξιόλογο αντίπαλο και ανταγωνιστικό αντίπαλο Κεραυνού. Συνεχίζουμε, έχουμε μπροστά μας 4 παιχνίδια. Ισοβαθμούμε αυτή τη στιγμή στον Κεραυνό. Είναι πάνω λόγω των 2 νικών. Εμείς έχουμε μία. Οπότε έχει δρόμο το πρωτάθλημα. Κοιτάμε τα επόμενα 2 μάτς βήμα-βήμα, το κύπελο κτλ. Πάντως ο κύριος Λιβαδιώτης στάθηκε στο γεγονός ότι δεν θα παίξει κανένα ρόλο ποια ομάδα θα είναι πρώτη ή δεύτερη στην τελική κατάταξη, καθώς τα παιχνίδια μεταξύ σας μπορεί να κρυθούν στις λεπτομέρειες, όπως είπατε και εσείς, σε κάθε παιχνίδι, είτε μέσα είτε έκτος. Εντάξει, συμφωνώ εν μέρη. Η έδρα παίζει πάντα ρόλο. Πάντα ρόλο. Σε τελικούς παίζει η έδρα, είναι και ψυχολογικό. Σίγουρα οι Άκοι των Κεραυνών έχουν δείξει ότι μπορεί και ο ένας και ο άλλος να κερδίσουν στην έδρα του αντιπάλου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάβεις να παλεύεις για να πάρεις το πλεονέκτημα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στα play-off να έχεις το πλεονέκτημα έδρας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα και οι δύο ομάδες έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν ζημίες παντού. Έχουμε πολλά παιχνίδια,
μπροστά μας, οπότε βελτιώνουμε κάποια πράγματα και συνεχίζουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύω στα παιδιά και ελπίζω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τους δύο προπονητές. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να σας μεταφέρουμε εδώ από το κλειστό του Στροβόλου, από όλους όσους εργαστήκαμε για να σας προσφέρουμε ζωντανά αυτή την αναμέτρηση. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ.